Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Minus Underdog Plus. Σε ράδιο Λοκομοτίβα. Καθυστερήσαμε λίγο λόγω βροχής. Αλλά είμαστε εδώ, όπως περίπου κάθε Παρασκευή, να ψάξουμε μες στα ποίηματα, να ακούσουμε μουσικάρες που επιλέγει εδώ η Ερμιόνη. Δεν μπορούσαμε να μην έρθουμε σήμερα, γιατί θα διαβάζαμε Έκτορα Κακναβάτο. Έναν αγαπημένο μας ποιητή, μέσα στους πολύ αγαπημένους μάλιστα. Ο Έκτορας Κακναβάτος, κατά κόσμον Κοντογιώργης. Γιώργος Κοντογιώργης. Γιώργος Κοντογιώργης. Άφησε ένα ωραίο αποτύπωμα στην ελληνική ποίηση με μια ιδιαίτερη γλώσσα και με έναν ιδιαίτερο ήχο στη γλώσσα του. Και να ξεκινήσουμε με ένα μότο που υπάρχει στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Α, με την ευκαιρία να πούμε το βιβλίο είναι, Ερμιόνη. Το βιβλίο είναι συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων από το 1943 μέχρι το 1987 από τις εκδόσεις Άγρα. Συγκεντρωτική έκδοση. Και μας λέει λοιπόν ο Κακναβάτος: όταν η γλώσσα δεν κάνει άλλο παρά να υπηρετεί τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, καταστρέφει την πάμφωτη αταξία των πραγμάτων και αυτά την εκδικούνται θάβοντάς την στην εθάλη τους. Μα είναι τόσο συγκλονιστικό να το γράφει αυτό ο ίδιος ο ποιητής και να το αισθάνεσαι πραγματικά. Δηλαδή, εγώ όταν τον διαβάζω ή ακούω κάποιον άλλον τον διαβάζει, μόνο ήχο εισπράττω. Ηχητική των λέξεων. Και μουσική. Ηλεκτρισμό. Ναι, πράγματι είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε διαβάσει 2-3 στίχους από ένα ποίημα κατευθείαν θα νιώσει αυτή την ορμή του ποιητικού γεγονότος που συντελείται εκείνη τη στιγμή. Γιατί όπως λέει, όπως διαβάσαμε και τώρα στο μότο, θέλει, αποσκοπεί στο να φωτίσει ορμή, την αναρχική ορμή. Την άλογη. Την άλογη ορμή, να καταστρέψει το λόγο και με λάμδα κεφαλαίο και με λάμδα μικρό, έτσι ώστε να φτάσουμε στα ενδότερα των πραγμάτων. Στην τέχνη. Όπου κατοικεί η τέχνη. Να αρχίσουμε με τη φούγκα. Να αρχίσουμε με τη φούγκα, η οποία είναι στην αρχή της συγκεντρωτικής έκδοσης. Ήταν μια αυτοέκδοση του 1943. Mm-hmm. Μετά επανεκδόθηκε πολλές φορές. Έχει ένα αφιερωματικό στην αρχή που είναι εντυπωσιακό. Σε σένα, που ποιος ξέρει πόσες φορές η λατρεία σου θα μου γίνει γέφυρα να περάσω από την Άβυσσο στο καυτερό γήινο αίμα. Και μας λέει παρακάτω: τι είναι πέρα από την αγάπη? Να πατήσουμε πάνω στην ψυχή μας και στο νου, τόσο ψηλά ανεβαίνοντας, που ούτε να πονούμε ούτε να αγαπούμε. Α, όλα εσείς που με πεθαίνετε χωρίς να αγγίζω την άσπηλη σάρκα σας. Ω, αν είχα μιαν άπειρη τρέλα να σας σοριάσω ανάσκελα στις υπερήφανες αράχνες των άστρων. Μέσα μου είναι ο Θεός που τον τρέμουν οι θεοί. Μα πού είναι λοιπόν τα τόξα που μας ξέσκισαν το νου? Δεν υπάρχουν ξύφοι για άλλες πληγές? Πού πήγαν λοιπόν οι άγγελοι? Τόσο πολύ προσπεράσαμε τα κιανά όνειρα των φτερών τους, που το μέτωπό μας δεν διακρίνεται ούτε το πτώμα μιας αστραπής. Δεν νιώθω περισσότερο γιατί αγαπώ. Δεν καταλαβαίνω περισσότερο γιατί σκέφτομαι. Και εμείς που ξεκινήσαμε με αργυρές χήμερες και ντυμένες στα αλόφρονα στήθια, ζωσμένη πολύτιμα σπαθιά από τη Δαμασκό, σημαδεμένη στον ξέφυρενο νου από δείγματα κόμπρα,
Είχαμε ακούσει κοδωνοκρουσίες ανάμεσα στα άστρα και θράβοντας τα λεπτά κόκαλα της Χλώης, στους ανέμους απλώσαμε τα βλέφαρα να ανέβουν προς την ωραία ομορφιά για τελευταία φορά. Είναι εντυπωσιακό ότι είναι το πρωτόλιο έργο αυτό. Ναι. Είναι τόσο... Ναι, να πούμε ότι ίσως θα το έχετε αντιληφθεί, είναι λίγο άγουρος ακόμα ο Κακναβάτος εδώ, αλλά είναι η πρώτη του ποιητική προσπάθεια και θα διαπιστώσετε με την ώρα που ροή. Θα προχωρούμε, με τη ροή, ότι όσο πάει και όσο μεγαλώνει, δυναμώνει και γίνεται αυτός ο σκληροπυρηνικός ποιητής που αγαπάμε. Επιστρέψαμε. Πάλι στη φούγκα ανήκει αυτό, αλλά είναι η ποενότητα, ας πούμε. Σπουδή για διακόσμηση βυθού 293 ατμοσφαίρων. Μυστήριος ο τίτλος. Μυστήριος, αλλά επειδή στην ποίηση δεν είναι τυχαίο τίποτα, οι 293 ατμόσφαιρες που μας λέει το Κακναβάτος παίζουν ρόλο, θα τον πούμε στη συνέχεια. Μην τα εξηγούμε όλα και κάνουμε την ποίηση πολύ επεξήγηση. Η οποία ενότητα ξεκινάει με ένα μότο του αγαπημένου φίλου του Κακναβάτου, του Δημήτρη Παπαδίτσα. Διν, νταν, διν, νταν, ρανίδες ήχου γέμισαν τα ιά. Το πλατήφυλλο καθώς έπεσε χάμου, γκρεμίστηκαν τα πάντα. Να οι θερινές ορχήστρες με μυριάδες δοξάρια και πλήκτρα να κυκλοφορούν στις αέναες τρίλες της πιο χρυσής μεσημβρίας. Πού είστε άνθρωποι που ούτε τον όγκο ενός όρους δεν σηκώσατε στα ευαίσθητα βλέφαρα που γεννήθηκαν σε γαλαζόεμες θάλασσες. Ήλιε που χάρισε στον νίσκιο μου σε εκείνη την πομπή που με τόσα ημιτόνια ανέβαινε στην ερυθρή πυραμίδα την αγέννητη σε σαχάρες και άμμους. Σμαράγδια ινδικά κρυμμένα στα πιο σάπια χώματα που φθύρονται τα πτώματα των αρχαίων ποταμών κοντά στα δόρατα των Μακεδόνων. Μέταλλα που ντυθήκατε τις ευτυχίες των πολύχρωμων άστρων καθώς μείνατε αιώνες στα πιο θερμά σπλάχνα. Φύκια που δεν έμεινε μενουέτο θαλασσινό να μην το χορέψετε κι ούτε έμπνευση του σωρόκου χωρίς να γίνει ισχνό λίγισμα των φιδιών του νου σας. Ω όστρακα που τις πιο λυρικές δύσεις στάλα στάλα τις κλείσατε στις πολύτιμες μασχάλες σας για να στολίσετε με φωταψίες τον πιο πράσινο βυθό από τους βυθούς. Πού είναι οι μέρες που το αγκάλιασμά μας διενιζόταν κάτω από τις αλέες. Ήλιε που μας χάρισες σε πολύτιμες λάμψεις. Πού είναι η παιδική φωνή σου που την άφησα μια στιγμή, μια μικρούλα στιγμή, στο χείλος του πράσινου κοχυλιού για να κατέβω από τον αυλό ενός σταχιού στις υπόγειες πολιτείες χωρίς ποτέ να γυρίσω. Να είχα τουλάχιστον τη δύναμη να ανασυνθέσω με γραμμές πάνω στο χρυσό μεσημέρι την πορεία του γλάρου που έφερνε την θαλασσινή συμφωνία στον τάφο των Κυκνών. Μα είναι τόση η στάχτη πάνω στα σίσκια άλση από την πυρκαγιά του Θέρους που χάθηκαν οι επιστροφές των ανθρώπων χωρίς ούτε μια μέρα να παραμονεύει στις λόχμες, ούτε μια οπόρα να δείχνει τη μάχη που κέρδισε ο ήλιος. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι συνεχίζει με μια παρένθεση, μοιάζει σκηνοθετική οδηγία
σκηνοθετική οδηγία για αυτή τη σπουδή στη διακόσμηση. Άτονα όλα γραμμένα και γράφει: προσοχή, εδώ χρειάζεται περισσότερο κιανό καμωμένο από ερυθρή τέφρα. Και αυτή την εσπέρα, με αλλαγμού στα κοράλια, τη σωρό του ήλιου θα κατεβάζουν στους κάμπους. Ήσυχα, πηχτά, γαλήνια θα πλαγιάζει. Ενώ απαράμιλη σφαιρική κρίνη θα φέρνουν τον ουρανό που έμεινε πάνω του, υψηλά, ως τις καρίνες των βράχων. Και εμείς, ανάμεσα στις κατακόρυφες κλωστές που θα μας φέρνουν τροφή από την Άβυσσο, θα ψάχνουμε το πελώριο πτώμα. Για κανένα χορτάρι, για λίγη φόνη πουλιού, για το χάρτη της γης. Ύστερα, το χρυσαφένιο σκελετό θα το ρίξομεν στη χαράδρα του Βαλαμούρ, που φωσφορίζει από τα κόκαλα, ενώ πλέουν επάνω οι Φιλιππίνες, αναβλέζουν χρυσάνθεμα και οι μάτια ψαριών με υπέροχα λέπια. Δεύτερη σκηνοθετική οδηγία. Πάλι τεφροκίτρινο σε χρόνο 6/8. Ο αγκαλιά της σιωπηλής μητέρας με τις αμέτρητες φτερούγες. Είναι πολλές ημέρες που έφυγα από τα φρέατα που αναπαύονται τα δάμα στα μεσημέρια για να μην κρατήσω το σχήμα μου. Θυμόμαστε τόσες λάμψεις από το θρίαμβο του Αίαρος, την καλεσθησία των πελαργών που πέταξαν πάνω από τα θερινά κημητήρια και την ένδοξη γαλέρα, την πλευρισμένη σε εκείνο το λιμάνι που υψώναμε από άμμο κάστρα. Μείναμε τόσο εκστατικοί, τόσο σιωπηλοί, κοιτάζοντας την περίεργη τρίηρη που ταξίδευε στον βραδινό ουρανό, ενώ υπέροχα καίωταν που τα ράμφη των πουλιών δεν μπόρεσαν να αναπετάσουν την λευκότητα ούτε μιας τρίλιας του Ιουλίου. Πόσα ακροτήρια θα μετρήσουμε χωρίς να δούμε τις σημαίες, τις καρφωμένες στους τάφους. Ονειρευτήκαμε τα φώτα μιας αγαπημένης πολιτείας που να ανέβει μακριά προς το τραυματισμένο πέλαγος. Τόσα χρόνια πέρασαν χωρίς να δούμε τα φωταγωγημένα πλοία να παίρνουν τις θάλασσες που αναδύθηκαν μια εξαίσια νύχτα που είμαστε 6 χρονών. Αυτά όμως τα τρεχαντήρια, για πού ξεκινάνε μες στα θριαμβικά μεσημέρια, χωρίς να ρωτήσουν για την περίληπη μέρα που θα ανοιχτώνεται στους κάβους, περιμένοντας τον ξανθό, ερωμένο, τον έξαλλο ήλιο. Οι γυρλάντες στο 7ο drawing room. Μακροχρόνια γεύση από 8 έδρα κρίσταλα. Τόση πολύ θάμνη με τις κονκάρδες από ήλιο πολυτελείας και τόσες γάτες, μιλιούνια γάτες, προβοδίδοντας την πλώρη ενός άνθους, ώστε με αηδία έβγαλε ο Πρίαμος στα γάντια του, παραδίνοντας την Τρία στους φυσματάριδες αχαιούς. Μια νύχτα με βεγγαλικά, βγαλμένα από το εμπριμέ της κυρίας με τα συμφωνικά βλέφαρα, πετούσαμε πελώρια φτερά πάνω από τα καμπαναριά από αχάτι. Τόσο πολύ κυλούσε η αφή του ποταμού, γεμάτη βελούδα και μάτια φιδιών, που έσφιξα αυτήν την καρδιά μες στις παλάμες μου για να χωρέσει μέσα στον κάλικα ενός άστρου. Είχα τραυματιστεί από εκείνη την εποχή, από τότε που ήμουν ένας ωραίος ιχθυόσαυρος, χωρίς καμπαρτίνα και χωρίς μασχάλες, για να ξεχνάει ο ήλιος τη φωνή του. Πού είσαι, Μπαρμπαρόσα, με το μεταξωτό τσιμπούκι και τα κάστρα γύρω στο μέτωπο να δέσεις το πόδι ενός άλμπατρος που πληγώθηκε στη σπιανάδα της Κέρκυρας 2,5 ώρες μακριά από το Πατριαρχείο.
Χαίρετε. Παρακαλώ φανταστείτε ιώδεις λαμπτήρες 39 λεύγες βαθύτερα προς τα δεξιά. Και τελειώνω με αυτό. Πόσο ταξίδεψα απόψε δεμένος στον πλόκαμο ενός οκτάποδος. Βάθη, βάθη. Αναρρύθμιτα βάθη έχω μαζέψει. Θα σας δείξω μερικά από αυτά, τα εξαίσια φρούτα με τα γαλανά φορέματα και τα πελώρια μάτια. Ακούστε αυτές τις πράσινες καμπάνες από την Άβυσσο, την ώρα που από κάθε αυγό ξεπετιώνται πλεισμονή τα διαμάντια. Άφησα τα μάτια μου πάνω στο βράχο του Όνταρ, κατεβαίνοντας στη βοή της Χλώης. Τα έμβρια των αγρίων με πελώριες ουρές μου έδιναν φωτιές να φορέσω και αίμα πολύτιμων φυκιών να μεθύσω. Τι πράσινη αναισθησία εδώ στη χρυσή περιφέρεια των Παρθένων τάφων. Να μπορούσα τουλάχιστον να θυμηθώ το σχήμα μου. Μα δεν με σταματάει τούτο το ψηλάφημα στα ιώδη μέσα ημιτόνια που δεν μπορούν να πεθάνουν. Είμαι από τις ρίζες της Αφρικής ως τη Χιλή και πάλι Κύκλο ως τη Γρυλανδία. Α, εδώ ανέβαινε αργά στην κορυφή του κοντού η κόκκινη σημαία του κινδύνου. Το νερό δεν μπορεί να γεμίσει το χάος. Στέκεται. Όχι έντρα δαμασμένη στην υγρή φωταψία. Μετέωρο. Ζωντανό. Και ψάχνει να βρει την άλλη όχθη. Κι είναι πέρα όλα τα στήθια μου. Τι θα γίνει. Δημήτρη, τι θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτό το κακλαβάτο, έχουμε μπλέξει. Τι θα γίνει. Να πούμε λίγο πριν πάμε σε τραγούδι, τώρα έτσι μια φλασιά που μου ήρθε. Το προηγούμενο που διαβάσαμε απόσπασμα έλεγε «Μακροχρόνια γεύση από 8 έδρα κρίσταλα». Λοιπόν, εγώ πάλι θα πω για τον Τζέλαν. 8 έδρα, ναι. Και την συλλογή του «Το γλωσσικό πλέγμα», η οποία, δηλαδή, κοιτάξτε μια ωραία σύνδεση τώρα, κακναβάτου με Τζέλαν. «Το γλωσσικό πλέγμα» είναι μια, για όσους δεν ξέρουν, μια πολύ ιδιαίτερη συλλογή του Πάουλ Τσέλαν ή Πολ Τσελάν, ανάλογος αν το διαβάζουμε στα γερμανικά ή στα γαλλικά, η οποία συλλογή έχει τη μορφή ενός κρυστάλλου, έξω και το πλέγμα και η βύθιση μέσα στο εν λόγω βιβλίο είναι, ας πούμε, η αναζήτηση στα ενδότερα του κρυστάλλου και όλων αυτών των ομορφιών που συμβαίνουν εκεί μέσα. Κάρμα πόλης, επειδή είπες για... Κάρμα πόλης. Κάρμα πόλης είπα έτσι για να παίξω, πόλης είναι το κανονικό, αλλά πόλης έτσι για το... πολύεδρο διαμάντι. Quantum. Από μια χειρονομία σου, ένα ράκος προαιώνιο έμεινε να καίεται πέρα από τη γνώση. Δικό σου είναι αυτό που αναζητώ, που ούτε σχήμα έγινε, ούτε καν νόημα, μα εντός σαλεύει. Κάθε βήμα προς εσένα μου στοιχίζει την απογύμνωση και την ατίμητη συγκομιδή του φόβου μου που εκποίησα και το ξερό δέρμα της πρώτης μέρας, την πρώτη θάλασσα, τον πρώτο θάνατο. Ίνα την Ίνα, την πρώτη σκέψη. Κάθε βήμα προς εσένα, μία κατάρρευση. Για το αν υπάρχουν ανάμεσά μας σύνορα και τι δεν έδωσα. Εσύλησα το περήφανο λοφείο του προπάτορα, την πανάρχια η νομοθεσία του Θεού και την αισθητική μου, την Ταναγραία. Μια μοναδική συλλογή χειροκροτήματα, όλα σε πρώτη βλάστηση. Έδωσα και το πιο εμπιστευτικό μου σχέδιο για τη δομή των κρυστάλλων. Απόσταγμα χιλιετηρίδων, λάφυρα και λάφυρα, οι νίκες,
οι κοίτες, οι προεκτάσεις, όλη τη γενιά της βαρύτητας. Ακόμη και την ένδοξη σύψη μου έδωσα, που γενναίες γενναιών οδήγησε, το γνωρίζεις, σε οδό σοφίας. Απ' τη φυτεία της φωνής μου όμως, τίποτα δεν σε τρέφει. Από τη φωταψία του νου μου, τίποτα πια δεν ανακλάς. Και μόνο το βήμα μένει κατά σένα, η μελούμενη πορεία, αξία έσχατη. Το ελάχιστο μέτρο να σε ψάχνω, όχι να σε βρω. Εγώ έτσι αισθάνομαι για την ποίηση του Κακναβάτου. Να σε ψάχνω, όχι να σε βρω. Είναι και η πρώτη στροφή. Είναι ίσως μια συμπυκνώνει, είναι μια συμπύκνωση όλου αυτού που ψάχνει η ποίηση, τέλος πάντων. Αυτού που μένει να καίγεται πέρα από τη γνώση. Αυτό που ούτε σχήμα έχει, ούτε καν νόημα, μα μέσα μας σαλεύει, μέσα μας το νιώθουμε, χωρίς να μπορούμε να το βάλουμε σε νοήματα και σημασίες. Αλλά δεν πάβει να μας οριοθετεί. Θέλω πολύ να διαβάσω τη φλέβα. Είπα πως θα είσαι το παράσιτο που έρπει και της αστροφεγγιάς τρίζει ο σκαρμός που τρώει την ψύχα του ουρανού και περιμένουμε τη σχάση από το δασί του Εύρος να κοπείς χίλιες φορές καινούρια Ήπειρος από τις στίβες του σεισμού να ξεχωθείς το έμβριό του να σκορπείς. Ένα διαγώνιο από βασάλτη όραμα, οξυδωμένο από κοδωνοκρουσίες. Είπα πως θα είσαι εσύ μια κοδωνοκρουσία με σύστια, όταν μέσα στα όστρακα αιμορραγεί ο χρόνος και στεγνώνει το ρέμα σου μέσα στις μέρα στα σπρόρουχα. Είπα πως θα είσαι εσύ που 8 φορές αλίπητα πλευροκοπάς τη νύχτα, όταν θερίζεις ΣΥΡΙΖΑ το λογισμό σαν προβολέας, καθώς σε φάλαγγα περνάει ένοπλη μέσα από τα χέρια μου. Εσύ το έγκαυμα στη χούφτα μου, από την ανένδοτη επαφή, από τους πινθύρες των καρπών, τις καυτές λαμαρίνες της θάλασσας. Εσύ, ένα περιστέρι περίτρομο, που φτεροκοπά, όταν τα αρχαίγωνο οστούν, μεταστοιχιώνεται στις ημερίες, σε απανωτές περιπολίες του ονείρου, στον πεύκινο φράχτη της φωτιάς, στο αναλύωτο άθροισμά μου με το φόσφορο, με το χώρο που βουλιάζει στο πελώριο ίσκιο του. Τα κλειστά παράθυρα του όρθρου, τις χειρονομίες δίχως υπηκότητα και με τον άξονα του ήχου ακόμα που κόπηκε στα δυο. Μα μόνο εσύ ακούγεσαι η φλέβα μου, να έρπεις όπως παράσιτο μέσα στην ψύχα του ουρανού, στην άβατη κήτη, στην κάθε σάρκα, στην άδυτη περιστροφή. Και στις αστροφεγγιάς να τρίζει ο σκαρμός και σχάσει να επικρέμαται. Είναι το αγαπημένο μου ποίημα αυτό. Mm-hmm. Αυτά είναι από την Διασπορά. Αρχίζει να τονίζει εδώ. Ναι. Στη Διασπορά και μετά. Θες να μας διαβάσεις λίγο από την κλίμακα του Λήθου. Αυτό μου αρέσει πολύ. Ναι. Ό,τι θες εσύ. Ανυποχώρητος στήλβης Ανθρακίτης. Αύριο βλήμα φθήρεσαι σε τροχιά. Μένεις μόνο η τροχιά. Κι η μοίρα σου κεντρόφυγη να ερμηνεύεις, να ερμηνεύεις. Πολύ πιο πριν δεν ήσουνα
έχρωμη βοή. Έχει πάρα πολλές λέξεις που παραπέμπουν σε ηχητικές εικόνες, πάντως σε ηχητικά. Να διαβάσω και ένα που μου αρέσει πολύ. Ό,τι θες. Άλλο από το παραλήρημα δε σου μείνε φυσίγγι. Δεν έχει άλλη εκβλάστηση από τη φλέβα σου, που πλημμυράει την πολιτεία συρίζοντας ως τον ενδότυχο. Σφαγμένη εντός σου μια ερώτηση δε λέει να σοπάσει. Ανατέλει, δει εντάφια πλησιφαΐς, με φεγγάρια χαίνει με παλήριες, όπως απλώνει στα ορυκτά το έξεμα του πλανήτη, και από τη βολή του πρόγονου δε σβήνει η ηχό. Πάμε σιγά σιγά στο επόμενο μέρος, που το είπαμε τετραψήφιο και ανήκει... Είναι το τετραψήφιο με την 7η χορδή όμως. Ναι, μπράβο. Ναι. Αγάπη, το λέει το ποίημα, και ακούστε στίχους. Περίεργο που τα ζυγωματικά σου παίζουνε τέτοιο ρόλο στην αναψηλάφιση των μυστηρίων. Απ' τους υπείς, ας πούμε, δεν έμεινε ούτε ένας, ξέρεις. Ακόμη και ο γιος του Λυσικράτη, ακάλυπτος στα Φάρσαλα. Ακόμη και ο Σμηνίας Φράνσις Μόρισον, τιμωρημένος στο Ελκεμπίρ. Και ο Φεντερίκο Γκαρθία, εκτός νόμου. Και ο πρεσβευτής Σερ Άνταμς, που απήχθη. Ανοίχτε λοιπόν το φράγμα. Τα δύο υψώματα, τα ζυγωματικά σου, τα κρατούσαν παρτιζάνοι. Μικρά κατσίκια βόσκανε στα ζυγωματικά σου. Ο πόλεμος θα έφευγε από το λόχο του, με 15 μέρες άδεια. Κι ήσουν στο φράχτη, σαν απλωμένο σε γκούνι από τα τρίκαλα. Αχ, τρυφερή ανομαλία στο αίμα μου. Ψωμάκι ζήμωνες από το χωράφι μας, από τα βότσαλα του γέλιου σου, σταράκι της αναπνοής μου. Και πάλι με ρωτούσες, όπως σε ματηρό δυστύχημα. Που αν αγαπούμε, μας ρωτά, το σκούρο σίδερο και τις βραδινές εφημερίδες. Η ιστορία των δυο μας, όπως ξέρεις, είναι σαν άδειος κάλικας οβίδας, γεμάτος από θάνατο κοφάλαλο. Κι όμως οι κύριοι δικαστές ακόμη δεν κατάλαβαν το ρόλο που τα ζυγωματικά σου παίζουνε στις αναψηλαφίσεις, όταν πικρίζει το χορτάρι πάνω τους και φεύγουν τα μικρά κατσίκια. Έτσι μπορεί να δικαστούνε πάλι οι Αθηναίοι στρατηγοί για το ατύχημα στις Αργυνούσες, δηλαδή να δικαστώ εγώ, ακόμη και για την πατρίδα που έχασα στην Πρέφα και για την άπρεπη χειρονομία μου στα σκέλη σου. Ως εκεί, ω αγαπημένη των καιρών, είσαι για μένα μια παράβαση, ίσως ανεπανόρθωτη. Θα πάρω ακόμα μια φορά το θάρρος για την απαλλαγή των δικαστών από την ευθύνη που συντρίβει. Θα υποβάλω ένα σχέδιο για την στρογγυλότητα των περιπτώσεων, ας πούμε της κοιλιάς σου, γλυκό μου πρόστιμο, τιμάρι θμέ μου. Εγώ λέω πως θα γλιτώσω σαν αστυνόμος της τροχέας σε επισφαλή διάβαση. Έχεις μια βαριά ευθύνη να κολλάψεις τα αυγά μου σε κρύπτες μυστικές, συντροφιά με κώδικες απόκριφους και μύθους. Θα το κάνεις, γιατί σε θαραλέα, όπως ουρά κατσίκας σε ράχη Κυκλαδίτισσα, ας πούμε της Αντίπαρος, ή όπως λάθος της πρόσθεσης που μασά τα νεύρα μου, ρουφά τη Λέμφο και ρίχνει στα σκυλιά τα υπόλοιπα. Έτσι έγινε και με το γιο του Λυσικράτη στα Φάρσαλα. Έτσι και με το Σμηνία Φράνσις Μόρισον στο Ελκεμπίρ. Τα ίδια και με το Φεντερίκο Γκαρθία στη Βουιθπούκοα.
Ο Σερ Άνταμς μάλλον σκηνοθέτησε την περιπέτειά του. Ας τον άσε λοιπόν περήφανη όπως το δηλητήριο που πιάνει εχμάλωτες τις χειρονομίες μας. Να είσαι γενναία όπως η διακοπή του ρεύματος που στριμώχνει τη λύσα μας, τη βιάζει και ύστερα ανάβουν τα φώτα και νιώθουμε το ζεστό. Το καυτερό της σπέρμα να ανεβαίνει, την αορτής απέστροφα ως το κεφάλι. Να αυτοσχεδιάζει ευθύς την ανατίναξη. Στο διάολο ύστερα η αφλογιστία φαρμάκι. Και η παρθενιά μας ξεπορτίζει πια ξεφτέρι. Της γεύσης, της πίκρας, της κατάνευσης. Έτσι θα εκπληρώσει την αποστολή σου, αγαπημένη των καιρών. Και εγώ ικανοποιημένος θα φωνάξω, σε νίκησα, η Ουστινία Ανέδεια Κοσμητή. Πολύ ωραία. Φωνή μου ράτσα ή ψυκάμινου. Πρώτον, σε θέλουνε ακίνδυνοι και να ξεχνάς. Κι ύστερα καλοί με αυτούς φιλεναδίτσα, τρυφεροί, υποσχετικοί, οι αχρίοι. Φωνή μου ράτσα ή ψυκάμινου, από πλευρό ανοιχτό του έλουρου, της ανηφόρας από τα εννιά σκηνιά του βούρδουλα, και ο ήλιος φίδι μες στο σύρμα. Μην ξεχάσεις, φτύς τους. Ας περιμένουν να σε σβήσω με νερό ή κατά τις συνταγές αρχαίων ελληνοσύρων, ας περιμένουν οι αχρίοι. Ένα άλλο, η όψη σου όταν ρωτάς. Θυμήσου, το μαχαίρι μου ασκείται συνέχεια στο δίκαιον. Ρωτάς για τη ρογμή στον τοίχο που στάζει τον αμίλητο. Ρωτάς για έξοδο, για τη ρογμή σου. Η όψη σου, όταν ρωτάς, νησί της Άβυσσος. Πώς σέρνεται με τη λαβωματιά σε θάμνα και αχνάρια πίσω του τα αίματα. Αυτό που τρίζει μέσα στη σιωπή είναι το μονοπάτι σου που τώρα μόνο του πάει και πάει. Η φίλη μου εμένα με το ανέφικτο. Ο στόμφος σε κούρασε. Σύμφωνη. Το θάμπος δυνάστεψε. Του λόγου ως την παραμόρφωση. Και πάλι σύμφωνη. Άσχετο που με τους αστούς μακάρια πια παρακμάζει. Σωστά. Λένε σε τόνο χαμηλό εξομολόγησης συγγνώμη. Ποιος τάχα δεν πρέπει να ακούει τώρα. Μη διακόπτης. Λοιπόν, είπαμε σε τόνο χαμηλό για τη βαθιά πληγή να λέμε. Αν πρέπει σώνη και καλά να λες για δάφτη. Κι ας είναι Άβυσσο. Κι ας είναι από σκοτάδι πιο άρρητη. Χα. Μα η φίλη μου εμένα, που νύχτα μονομαχή και μέρα με το ανέφικτο, και πού ανηφορίζει. Και ακόμα τον κρανίου τόπο ανήφορο και ακόμα. Σε τόνο χαμηλό τι θα ακουστεί. Ποιος τάχα δεν πρέπει να ακούει τώρα. Αφήνω που αυτό μας έλειπε. Θα ακούγεται ως αν ευχαριστώ στον εξοχότατο κανάλια. Τι ωραίο. Νέκια, ώρα 5. Ώρα 4, οπί ευθυτενής. Η λάμπα, τελευταίο σκάφος. Ο βραδινός ανάπηρος Δεκέμβρης και ο μονοφυσίτης προκαθήμενος Σιλβέστρος, κρανίο χορτοφάγου. Η μελαγχολία του, άρνο μεθάνιο. Πώς κάρφωνες λέξεις τα σιγμόλικτα, τα χιλικά, τα ουρανισκόφωνα, πώς τα εφτά της συννεφιάς, ποιοι πυροτεχνουργοί, ποιες δρασκελιές στην πίδνα, πώς το ιονισμένο χέρι μου βαθιά χωμένο του Δεκέμβρη. Ώρα 5, χωράφι του ταΐγε του, η τροχαλία, κάποιος Ιγνάθιο με έναν τάβρο σφινωμένον στα χαμνά του. Ο τελευταίος που πέρασε με το σεντούκι και πάει αυλάκι μέσα στη σιωπή.
ίσα μες στο Δεκέμβρη, φτιστός η ώρα 5. Καχεξία δεινόσαυρων μες στο γυαλί άψυχο σκοτάδι. Ανέβαινε την ξερολιθιά όλο γυριστές καμπύλες. Κίσα χαμήλωνε ως την πόρτα μας ο θάνατος. Η πόρτα μας όλων νυχές. Ανάμεσα σε γυριστές καμπύλες, σκυφτεί στο λάκκο πίνοντας. Σύρμα οι φωνές, ξοπίσω η δίψα σκύλα. Παραπατώντας ζήγωνε ο γεροτηρεσίας, έπινε, εμίλιε, ίσα που να ακούγεται. Στην άλλη άκρη της Μεσόγειος σηκωθείτε. Με κάστορες βραδιάζει του Μισισιπή. Η ώρα 5. Οι οποίοι ευθυτενείς, η λάμπα τελευταίο σκάφος, ο κάβο ματαπάς το σάπιο πόδι του, ένα πριόνι, το θεσσαλικό ρήμα πετσοκόβο και ό,τι άλλο περίσευε η ώρα 5. Δικός μας άνθρωπος, επόμενο ποίημα. Απ' έξω τίποτα το ιδιαίτερο, όπως όλοι μας. Δύο κάτω άκρα, δύο άνω. 20 δάχτυλα που εξημέρωναν τον ύπνο. Ο δείκτης, ο μέσος, ο αντίχειρας, στερεά γωνιά, σαν έσμιγε η ψυχή με ίσκιους. Κρανίο ένχορδο, όπως όλοι μας. Τα ζυγωματικά, σε ασταθή ισορροπία, δείγμα ευαίσθητου μουσικολόγου. Βάδιση κανονική. Επάγγελμα δικτυωμένος μεταρσιωτής νομικών προσώπων. Φρονήματα ελαφρώς σπογκώδη, ποδοσφαιρικά. Σου λέω τέλειος. Καθόλα σύμφωνος με τις προδιαγραφές του τεταρτογενούς της αποστολικής μας διακονίας. Δικός μας άνθρωπος. Μόνο που ο Ραφεγγαράδας, βρε παιδί μου, εκείνη η διαφάνεια στο δέρμα του φέγγιζε όλος από μέσα του αλλιώτικος, με τη Χωάνη προς τα πάνω παραβολικός, το κεφάλι κάτω, τα πόδια διεστώτα τον ανήφορο, κέντρο συμμετρίας το 12 δάχτυλο, σημείο πως κάποτε ήταν πηγάδι, το χέρι του χωμένο στον ώμο, στο λάρικα του φεγγαριού έπαιρνε μηνύματα. Ύστερα, πόρτα-πόρτα, πολλούσε σπέρμα πρωινό και προσωπία. Μια ποιητική συλλογή με πολλές έτσι μυθολογικές αναφορές είναι η συλλογή Οδός Λεστριγόνων, πολύ αγαπημένη. Αυτό να πεις. Εμείς, κατά τους Φιλιστέους οι διεφθαρμένοι, για μερικούς οι φωνακλάδες και για άλλους πολυεδρικοί, σε εποχή εκπτώσεων αλλάζαμε το νου μας και το δέρμα του, παίρναμε τους ίσκιους από τα δέντρα, ντυνόμαστε και όλα τέτοια κρούσματα και επεισόδια μεταφωνίαντα. Το εκρεμές αόματο, μια εκεί, μια εδώ, σφάζοντας τη γενιά μας, τον έναν, τον άλλον, μετά που μετρηθήκαμε, είμαστε πάλι δυο. Εσύ, εγώ. Μα τώρα μόνο για σένα, λένε οι σατανάδες. Λοιπόν, σαν θα γράφεις τη μερίδα μου, σε πινακίδες υποθέτω λεωφόρων, μην ξεχνάς πως τον ρεζίλεψα τον ήλιο τους. Κάτω από τα τείχη να τον σέρνω τσίτσιδο. Πίσω από ένα δίτροχο, εγώ, που μου πήρανε τη βρυσίδα. Μην ξεχνάς, σε μια ρηξιά, στο ζάρι, τα έπαιξα όλα μου. Πες για το τίποτα, στο έτσι. Ακόμα και τον κλήρο μου στην Ονειρόπολη. Ήσαν αηδό που ο θυμός μου μαργαριτάρι άφωνο γίνεται σύννεφο και ύστερα χειροβομβίδα. Να πεις και αυτό για μένα,
ήτανε ποταμός, 40 οργές του βάθους, που κυλάε τα ίσα πάνω. Μόνο σαν ξέρασε τη λύσα του απόθανε. Αυτό να πεις, σαν βραδιαστούνε και χάσουνε το δρόμο τους οι πολυεδρικοί, οι φωνακλάδες, οι διεφθαρμένοι. Τι ωραίο, πολύ αγαπημένο ποίημα αυτό, έτσι. Και τα πιο γνωστά νομίζω του Καγναβάτου. Θα διαβάσουμε. Ναι. Προλήτης. Μετά που έλυσε το ένιγμα, γυμνώθηκε. Ερεθισμένος πήδησε το μυαλό του. Ύστερα βγήκε στο μπαλκόνι. Ανεβασμένη στο κοντάρι άσπρη, τριβόταν πάνω στον άνεμο η φωνή του. Βαθιά του ορίζοντα οι καπνοί σήκωναν τα κοδονοστάσια. Ένιωσε που η ειδονή του, ένδοξη πια, βούλιαζε στον γαλαξία. Σχεδόν επιούσιος και ενώ σαν ύψιστος μέσα από χάι έγινε το σπέρμα του ο υδρογονικός αντιδραστήρας, εσύ οθήνα παρά η ελίο μόνο κουάζει, που κι αν υψωμανείς και ασυνέρετος δίνεσαι τώρα στο μηδέν και την ορθοστασία του ο ντόμινε, που αντιθέτως κάποτες ήσουνα το υπερτασικό εάν και η έξαψή του. Έβγαινες από τον άμβικα μονοφυσίτης όπως του βασιλιά Θαδέου Ασάνη Τρέλα, όπως της Καρθαγένης ο Στιθόδεσμος, σκληρός όσο το όχι της, άπαρτη η πύλη της, εσύ του μεγάλου Μολδοβλάχου, αναγνώστη Τζίτζι το εγκόλφι. Είναι φορές που ως μελαγχολία πια ή που με άλλα πανικά δίνεσαι στη φθήνια μες στα πανέρια τους των τσιλιαδόρων. Άλλοτε χάνεις νερά, διώχνεις το ένα πόδι σου, η γλώσσα σου γίνεται λεσβία και ως εκ τούτου βιάζει τις πτώσεις, πιο πολύ την επιρμένη κλητική που τη λέω Ιφηγένεια. Περασμένα μεσάνυχτα να ζητάς τη χούφτα σου που ξανέκαθεν ήτανε νυμφωμανής. Τέλος καθιστός, κατάχαμα περιμένεις που, όπου να είναι, θα διαβεί το σακατεμένο ρήμα ίστιμη και αλυσίδα του να προσκυνήσεις. Έτσι αλότριος, ένας κουάζει πια ανάμεσό μας, είσαι ολιποβαρής, ο σχεδόν επιούσιος. Είσαι το παραπεμπτικό συχτήρι του υπουργού, που το τηλέφωνο του πήρωσε στο χουγιατό να βλαστημά τη μέρα που γεννήθηκε. Την άλλη που δέχεται το κοινό. Τη λέξη διαμαρτυρία και το διορισμό του. Είσαι η συνουσία μου που την γαυγίζει το σκυλί της. Αμαρκάριστος τρέχεις για τέρμα. Η σφυρίχτρα πίσω σου αλόφρονη. Είσαι off-site, ντόμινε. Και εμείς, εμείς γεώφρονες στα μάλα, εδαφόσχημοι. Μάτια παράτερα, μυαλό αλλεργικό. Στήθος που μόλις διάβηκαν αγριογούρουνα. Χερέκακοι, ότι πολλά ξαπατηθέντες μετράμε αρρύφνητα συνεργεία αγγέλων να σέρνουν επιτέλους με σχοινιά το λείψανό σου για τον ψυκτικό θάλαμο των αζωτούχων. Να πω γι' αυτό που μου αρέσει πολύ, ο εσώτυχος. Κάπου το για τα γάνη μου είναι ανηφόρα, ίσα με τα κόκαλα των τάβρων, και τότες ακόμα ο Θεός δίνεται να χαθεί ανάμεσό τους των κεράτων. Τότες δίνεται και η θάλασσα να είναι το μοναδικό κοτσίφι του Ιερώνυμου Μπός. Το σπέρμα μου να πλημμυράει τον κόλπο σου σαν αλλοτροπικό θεώρημα γεωμετρίας και ποτέ να μην είναι τελειωμός σε τέτοια ιστριλασία. Έτσι,
μισός εν έδρα, μισός το γιαταγάνι μου, κάπου εντός ο στράκου, σε βρίσκω στη γραφή εκείνων των μηνύων, να σε λένε ιεράπιτνα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Δυστυχώς προσπαθήσαμε να τραβήξουμε όσο γίνεται το χρόνο, αλλά έχουν και άλλη εκπομπή. Ναι, έχει τόσα ωραία παγκναβάτος που θα χρειαστούμε και άλλη εκπομπή, ναι. Θα επιστρέψουμε σίγουρα. Μίνι Νάιδε, L'enfer c'est les autres, από το Σάρτρ, η κόλαση είναι η άλλη. Ψυχή μου αγρίεψες. Τι πολύφημο σε αυτό το ψι. Δεν είναι που πιάστηκες να ζητιανεύεις, μα που ανύποπτη χωρίς συμβόλαιο, ανάμεσά τους διάβηκες των μολυσμένων, φτύσε τους. Τώρα πια όλοι τους είναι οι άλλοι. Αυτό είναι από το 83. Από τα... Στην πιο... δημιουργική του έτσι όρημη φάση. Όρημη φάση, ας πούμε, ναι. Ψυχή μου αγρίεψες, ξανά. Τι πολύφημο σε αυτό το ψι. Δεν είναι που πιάστηκες να ζητιανεύεις, μα που ανύποπτη, δίχως εμβόλιο, ανάμεσά τους διάβηκες των μολυσμένων. Φτύσε τους. Τώρα πια όλοι τους είναι οι άλλοι. Και να πούμε ότι ερμιώνει το μότο που έχει, είναι του, το γνωστό του Ζαν Πολ Σάρτρ, το «Η κόλαση είναι η άλλη», αυτό που διάβασα στα γαλλικά. Καλά, τώρα θέλουμε ολόκληρη εκπομπή για το Σάρτρ. Θα την κάνουμε. Η άλλη. Είναι αυτή η άλλη. Άρα, yes. Τους άλλους αναφέρεις πολύ όμορφα στο κειμενουργείο. Α, στο βιβλίο που ετοιμάζουν, ναι. Λοιπόν. Να διαβάσω κάτι από το «Όταν ματώνει» και να διαβάσουμε κάτι... Να διαβάσεις κάτι από το «Όταν ματώνει», να διαβάσεις και αυτό. Εσύ να το διαβάσεις το «Εμάσον». Έλα, πάμε κατευθείαν στο δικό σου, γιατί θα μας κυνηγήσουν εδώ. Ναι, είναι ένα ποίημα που δουλεύω της επόμενης συλλογής, τέλος πάντων, που ετοιμάζω, του κειμενουργίου. Ερμιώνη, παρακαλώ. Εγώ. Θα σου το πω. Πάνω στην ανάλογη χορδή. Ακόμα και ο βιρτουόζος της σιωπής δίνει κοψοχρονιά όλα του τα σύννεφα για μια τζούρα αστραπής. Κι έτσι ματώνει πιο άνετα. Κι ας μην αλλάζει η φορά της πέτρας. Ναι, να πούμε ότι τα γράμματα μου δεν είναι και τόσο ευανάγνωστα. Είναι... Τα γράφω τώρα, ξέρεις, εν θερμό. Αυτό γράφτηκε τώρα, σε ένα χαρτί εδώ. Ναι, πριν που έβαλες ένα τραγούδι, εγώ το πάλευα στο Τευτέρι. Θα σου το πω. Πάνω στην ανάλογη χορδή, ακόμα και ο βιρτουόζος της σιωπής δίνει κοψοχρονιά όλα του τα σύννεφα για μια τζούρα αστραπής. Κι έτσι ματώνει πιο άνετα. Κι ας μην αλλάζει η φορά της πέτρας. Κομμάτι του κειμενουργίου, λοιπόν. Ξέρεις, τώρα που το κοιτάω, σκέφτομαι ότι αυτό που με έλεγες για τη φορά της πέτρας, ότι... πάντα έχουμε διαφορετικές αναγνώσεις και δεν το λέω επειδή είναι δικό μου, εντάξει, σε καταβγά λέω γενικά και τα ποίηματα, δηλαδή το πόσο διαφορετικά διάβασες εσύ τη φορά της πέτρας και πόσο διαφορετικά το έγραψα εγώ ή το διαβάζω εγώ. Πες τι ήταν η σκέψη σου, να πω και τη δική μου. Πες ποια ήταν η σκέψη σου. Η σκέψη μου ήταν αρχικά μια υπαρξιακή εικόνα, τέλος πάντων, ενός βιρτουόζου της σιωπής. Πιθανότατα ενός ανθρώπου που περνάει τη ζωή κάτω από το ραντάρ. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και αυτός θα έδινε τα πάντα για μια αστραπή, μια... μικρή ανθισμένη λεπτομέρεια που λέει ο Μακρύς, μου έχει κολλήσει αυτός ο στίχος. Θα τα έδινε όλα σε μια ζαριά, ας πούμε, για να ζήσει μια έκπληξη, να ζήσει μια στιγμή που θα είναι
γεμάτη από, από ζωή. Αυτό για τη φορά της Πέτρας που, ναι, σου ήταν εντύπωση, αυτό που σου είπα. Και κάπως έτσι, ας πούμε, νιώθετε η... πιο άνετα το... το μαρτύριο του χρόνου. Το έτσι χτύπημα, αντέχετε ίσως πιο αναπαυτικά, τέλος πάντων, το γύρας και το, το διπορικό μας προς το, προς το μηδέν. Και ας μην αλλάζει η φορά της Πέτρας, δηλαδή το χτύπημα που θα φάμε από το χρόνο δεν θα είναι κάτι το οποίο όλοι θα περάσουμε. Οπότε θα τη φάμε την Πέτρα, αλλά τουλάχιστον θα ματώσουμε πιο άνετα. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, πολύ συνοπτικά το, το έγραψα. Εγώ, εσύ το διάβασες αλλιώς, ναι, ναι. Έκανα εικόνα τη βαρύτητα, ας πούμε, ότι αυτή η αμφισμένη λεπτομέρεια, ας πούμε, που θα μας πάει κόντρα στη βαρύτητα. Ναι, ωραίο, ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Θα σας καληνυχτήσουμε εδώ. Ναι, τέλος πάντων, θα τα πω την άλλη φορά. Όχι, τώρα, να γιατί... πούμε τώρα. Έλα, έλα, έλα. Δεν έχει κανείς ακόμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη σου, γιατί... Με χτύπησε λίγο το ματώνι. Είδες και τώρα, ούτε καν το σκέφτηκα εγώ αυτό. Κοίταξε, το ματώνι, έτσι όπως το έχεις εδώ, κάνει εικόνα ότι έρχεται η Πέτρα κατά πάνω. Οπότε η αμφισμένη λεπτομέρεια προλαβαίνει αυτό το μάτωμα. Από την άλλη, και η βαρύτητα γενικά ματώνει μεταφορικά. Ναι, και τώρα θα μπλέξω και λίγο τη δουλειά μου, γιατί το γύρας έχει μεγάλη σχέση με τη βαρύτητα. Ας πούμε, η σπονδυλική στήλη του, του ανθρώπου λόγω, λόγω της βαρύτητας και της πίεσης αρχίζει και μαζεύει. Το σώμα γενικά αρχίζει και συρρυκνώνεται με το πέρασμα των χρόνων. Αυτό. Οπότε, ναι, ναι. Ίσως... Αν η πέτρα ήταν λέξη. Νιώθω την πληγή πιο, πιο εύκολα. Αν η πέτρα ήταν λέξη. Άλλη ανάγνωση. Εντάξει, τώρα ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο. Δεν θα προλάβουμε, θα πούμε την άλλη φορά. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, ναι. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσουμε. Θα... Να είστε γεροί. Σας ευχαριστούμε. Να ζείτε ποιητικά. Έτσι. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.